Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον αντιπεριφερειάρχη και τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, οπότε και συνομίλησε με τον πρόεδρο του οργανισμού, Χρήστο Δούκα. Για άλλη μια φορά στο προσκήνιο βρέθηκαν τα ενεργειακά ζητήματα, τα οποία όμως, όπως εξήγησε ο κ. Πάιατ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ευημερία του λιμένα. Καλημέρα. So our embassy team was back here at the port today to get an update on the plans for the forthcoming privatization. We all look forward very much to Taiped's finalization of the terms of reference for this project. This is a fantastic economic asset. You look at this port, you look at its geographic location. Η ομάδα της πρεσβείας ήταν εδώ στο λιμάνι σήμερα ώστε να ενημερωθεί για τα σχέδια της επικείμενης ιδιωτικοποίησης. Όλοι εμείς περιμένουμε τα τελικά σχέδια του Taiped για τους όρους αναφοράς του project. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό περιουσιακό στοιχείο. Κοιτάζοντας το λιμάνι και την γεωγραφική του θέση, συνειδητοποιεί οποιοδήποτε πόσο δεν είχε χρησιμοποιηθεί οικονομικά. Είμαστε ευγνώμονες για την συνεργασία ανάμεσα στην ηγεσία του λιμένος και την πρεσβεία, αλλά και την Ένωση των Εργαζομένων του Λιμένα για την βοήθεια που μας έδωσαν όταν φέραμε ελικόπτερα τύπου Black Hawk έξω από την Ευρώπη μέσω του λιμανιού εδώ πέρυσι. Έχουμε αγκαλιάσει την ευκαιρία να αυξήσουμε την χωρητικότητα, αλλά η πραγματική δυνατότητα του λιμένα είναι ξεκάθαρα η οικονομική. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια και ξένους επενδυτές. Μιλήσαμε αρκετά για μια σειρά project κλειδιών που συνδέονται μεταξύ τους. Η ιδιωτικοποίηση του λιμένα, ο IGB και ο FSRU. Αν όλα αυτά πραγματοποιηθούν, αυτό θα ξεκλειδώσει την οικονομική μεταμόρφωση του ευρώ, ενώ ελπίζουμε ότι οι όροι θα γίνουν έτσι ώστε οι αμερικάνικες εταιρείες, το αμερικανικό κεφάλαιο, να θέλουν να πάρουν μέρος σε μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά όλο αυτό βέβαια εξαρτάται από αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση της Ελλάδας τις επόμενες εβδομάδες. That would unlock a transformation of the economy of the Evros region. And we hope very much that the terms will be created so that American companies, American capital chooses to be part of that opportunity. But of course, that depends on decisions, sovereign decisions that the Greek government is going to make in the next few weeks. Ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και εστίασε στη συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες του κυρίου Πάιατ. Μία εικόνα η οποία παρουσιάσαμε λέει ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον θα είναι έντονο εδώ στα ζητήματα που η χώρα και η κυβέρνηση έχει καθορίσει ή έχει επιλέξει. Αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί προφανώς θα προσφέρει και μια προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της περιοχής. Εκτιμούμε ότι πολύ γρήγορα οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν και ελπίζουμε στην συνέργεια με την και θα έχουμε μια συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία και με τους συνεργάτες του κυρίου Πάιατ σε ό,τι αφορά την ενημέρωση στα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση που θα βοηθήσει πραγματικά και το εννοούμε και το τόνισε και ο κύριος Πρέσβης την συνολική ανάταξη και ανάπτυξη της περιοχής σε όλους τους τομείς και όχι μόνο τους οικονομικούς. Αργότερα, ύστερα από μια σύντομη περιήγηση στην πόλη, ο κύριος Πάιατ επισκέφθηκε το επιμελητήριο Εύρου, όπου είχε μια σειρά επαφών με τον πρόεδρο αυτού, αλλά και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Αναδείξαμε τις προτεραιότητες που έχει θέσει το επιμελητήριο εξωστρέφεια, καινοτομία, τουρισμός, υπηρεσίες, με επεξηγήσεις πώς μπορούμε να βρούμε συνέργειες. Στο τέλος της κουβέντας μας, βρήκαμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον πρόξενο και τον πρέσβη της Αμερικάνικης Πρεσβείας, στα πλαίσια στο πιθανό να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ με επιχειρηματίες που έχουν αντικείμενο συναφή με το δικό μας επιχειρήσεων για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε κλάστερ συνεργειών. Επίσης, του θέσαμε το θέμα ότι με τη λειτουργία της νέας θερμοκοιτίδας στο Μελητηρίο Εύρου που καταθέσαμε πρόταση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να κάνουμε κάποιες συνέργειες με τις δικές τους θερμοκοιτίδες και τις τεχνολογικές επιχειρήσεις. Επίσης, του θέσαμε θέμα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις καινοτομίας στην περιοχή μας που παράγουν νέες εφαρμογές ηλεκτρονικές, οι οποίες θα πρέπει να μπουν μέσα στα δικά τους χάπ, όπως είναι στο Delaware, να παραμείνει όμως εδώ η καινοτομία και να πάει εκεί πέρα για να διεθνοποιηθεί, δηλαδή στην ουσία να πάει σε άλλες αγορές. Στόχος της συνάντησης ήταν η αύξηση των Αμερικανών επενδυτών στην περιοχή. Σε μια χρονική συγκυρία στην οποία φαίνεται δυνατή η ανάδειξη του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού ρόλου της περιοχής και βέβαια πολύ κοντά στον μετασχηματισμό της περιοχής σε ενεργειακό αλλά και τεχνολογικό κόμβο και με δυνατότητες κατ' επέκταση δημιουργίας στην περιοχή ενός διεθνούς hub logistics. Υποδεχθήκαμε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, τον κύριο Πάγιατ, και την
πολυμελή συνοδεία του εδώ στο Επιμελητήριο Εύρου, σε συνεργασία της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης με το Επιμελητήριο Εύρου, προκειμένου ουσιαστικά να του παρουσιάσουμε την περιοχή για άλλη μια φορά και να παρουσιάσουμε, αν θέλετε, και τα ελκυστικά εκείνα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να προσελκύσουν αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή.